Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιάννη Πασά, ο οποίος είναι στην γραμμή μας τώρα. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσύ είσαι καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Κουρασμένος από χθες? Λίγο, εντάξει. Για το χθεσινό παιχνίδι, μένεις ικανοποιημένος, δεν μένεις ικανοποιημένος? Η ισοπαλία, επειδή ο Ηρακλής έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, είναι κάτι, ή φεύγεις από το γήπεδο και λες, ήθελα να κερδίσω και μπορούσα? Και τα δύο, και στεναχωρημένος και ευχαριστημένος. Έτσι όπως ήρθε το μάτς, εντάξει, καλή και ισοπαλία. Αλλά μπορούσαμε, πιστεύω, να το πάρουμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω στο δεύτερο μάτσο είχαμε την περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια. Και πιστεύω ότι μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Δεν έγινε αυτό, δεν βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ. Αλλά καταφέρουμε και αντιδράσαμε και στα δύο τα γκολ που δεχτήκαμε. Σταλήσαμε πολύ γρήγορα, αυτό είναι πολύ καλό. Οπότε θα μείνουμε την ισοπαλία, τι να κάνουμε. Σωστά. Ήταν η πρώτη φορά που αντιδράσατε, όπως είπες και εσύ, που αντιδράσατε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί με τον Πανιόνιο δεν εντάξει, αντιδράσατε. Ναι, με την Ξάνθη, όχι τρία λεπτά μετά το γκολ. Θέλω να πω ότι με τον Πανιόνιο και τον Λεβαδιακό η αντίδραση δεν ήρθε ποτέ, τουλάχιστον όσον αφορά το αποτέλεσμα. Έτσι, γιατί και τα δύο συνοδεύτηκαν με ήττα. Εχθές, μέσα σε τρία λεπτά και τις δύο φορές καταφέρατε και αντιδράσατε. Ήταν συγκυριακό, ήταν κάτι που το πιστέψατε? Αν δεν ήταν σε τρία λεπτά, πιστεύω θα ήταν σε λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Θα ερχόταν, λες, τον γκολ? Πιστεύω θα ερχόταν. Μπορεί να ερχόταν όπως ήρθε με την Ξάνθη. Το σημαντικό είναι ότι εγώ, όπως το βλέπω, ότι η ομάδα αρχίζει και βρίσκεται σιγά σιγά. Mm-hmm. Παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω πως είμαστε ακόμη καλύτεροι. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι όπως δουλεύουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη βελτίωση στη συνέχεια. Το δοκάρι σου ήταν καθοριστικό? Δηλαδή εκεί στο 58 γίνεται το 1-2, μιλάμε για άλλο μάτς τελείως? Ναι, σίγουρα πιστεύω θα ήταν πολύ διαφορετικά αν έμπαινα. Γιατί μιλάμε και για ανατροπή εκείνη τη στιγμή, έτσι, το 1-0 γίνεται, ναι, 1-2. Εντάξει, μπαίνεις μπροστά στο σκορ, βάζεις μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλο, θα αναγκαστούν να ανοιχτούν πολύ περισσότερο, θα έχεις πολύ περισσότερους χώρους πίσω. Mm-hmm. Πιστεύω θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Γιάννη, 6 παιχνίδια, 6 βαθμοί. Κάποιος μπορεί να πει ότι σαν να πήρε ο Ηρακλής 6 οπαλίες ή σαν να κάνει 2 νίκες, 3 και 3. Σίγουρα ο απολογισμός θα θέλατε να είναι καλύτερος, ειδικά μέσα στο Καφτατζόγλου που έχετε πάρει μόλις ένα βαθμό. Άμα σε ρωτήσω τώρα, αν σε βάλω σε μια διαδικασία έτσι να κάνεις έναν μίνι απολογισμό και να πας λίγο το χρόνο πίσω, τι θεωρείς ότι έφταιξε και ο Ηρακλής δεν έχει κάτι παραπάνω από 6 βαθμούς, και αν εν τέλει είναι αυτή η εικόνα του? Θεωρείς ότι αυτή είναι η εικόνα του των 6 βαθμών ή μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω? Βάσει της εικόνας της ομάδας σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι είμαστε χαμηλά. Έπρεπε να ήμασταν πιο ψηλά στη βαθμολογία, δηλαδή να έχουμε παραπάνω βαθμούς. Πιστεύω ήμασταν και άτυχοι, mm-hmm, και πληρώσαμε τα δικά μας λάθη. Εκεί οφείλεται η χαμηλή βαθμολογία. Και πληρώνεται και το Καφτατζόγλιο από την άποψη ότι σε σχέση με τα εκτός έδρας που, εντάξει, και στα Χανιά η απόδοση δεν ήταν καλή, αλλά τουλάχιστον πήρατε ένα βαθμό. Τι φταίει πολύ στο Καφτατζόγλιο, πιστεύεις? Τι έφταξε μάλλον? Ίσως ότι παίζουν πολύ πιο κλειστά οι ομάδες. Ίσως να είναι αυτό. Mm-hmm. Και περιμένουν να χτυπήσουν στη μία αντεπίθεση. Ειδικά με Πανιόνιο και με Λεβαδιακό το είδαμε αυτό περισσότερο, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω. Εκεί τι αντίδοτο μπορεί να υπάρξει? Ποιο είναι το κλειδί να ξεκλειδώσει αυτές τις άμυνες? Γιατί ο Ηρακλής έχει μάθει από πέρυσι και αυτή είναι η φιλοσοφία για την οποία μας έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές ο Νίκος Παπαδόπουλος, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Μπορεί όμως αυτό να φέρει και αποτέλεσμα απέναντι σε ομάδες που θα παίξουν με σκοπιμότητα, που θα παίξουμε αντιποδόσφαιρο, που θα παίξουμε καθυστερήσεις? Σίγουρα πιστεύω σιγά σιγά, όπως είπα και πριν, αρχίζουμε και το βρίσκουμε αυτό και καταφέρνουμε και παίζουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, βρίσκουμε περισσότερες λύσεις, mm-hmm, που φάνηκε και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Και αν βελτιωθούμε και λίγο στο αμυντικό κομμάτι, λίγο τα ψηλοπράγματα, πιστεύω θα είμαστε πολύ καλύτερα. Στο εύκολο γκολ που δέχεται ο Ηρακλής κυρίως, Ναι, εντάξει, έχουμε δεχτεί κάποια αρκετά εύκολα γκολ. Και πρώτος, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσουμε την πρεμιέρα δεν σας έχουμε δει να προηγήσετε, που εκεί ο Ηρακλής δείχνει πολύ καλύτερα δείγματα γραφής όταν μπαίνει αυτός πρώτος στο σκορ. Ναι, εντάξει, παίζουν όλα σημαντικό ρόλο.
σίγουρα και η ψυχολογία όταν βάζεις πρώτος γκολ είναι πολύ καλύτερη από όταν το δέχεσαι. Καλά, δεν το συζητάμε. Γιάννη, πες μου κάτι. Με την Ξάνθη παρουσιαστήκατε συχνά βελτιωμένη σε σχέση με την κακή εικόνα στα Χανιά και εκείνο το 0-0. Παρεπιπτόντως, ο Πλατανιάς σοφάρισε πριν από λίγο. Αστέρας Πλατανιάς 1-1 στην Τρίπολη. Με τον ΠΑΣ εχθές στα Γιάννενα και πάλι δείξατε σημάδια βελτίωσης. Το λέω αυτό γιατί και η Ξάνθη προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, δεν έπαιξε αυτό το ταμπούρι όπως λέμε, και ο ΠΑΣ Γιάννενα που έπαιζε στην έδρα του. Ακολουθεί ένα τέτοιο παιχνίδι και πιο δύσκολο προφανώς με τον ΠΑΟΚ που θα έρθει να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό ίσως σας βοηθήσει να βγάλετε ακόμα καλύτερο εαυτό. Το ότι δεν θα είναι ένας Λεβαδιακός που θα περιμένει, το ότι δεν θα είναι ένας Πανιώνης που θα περιμένει, αλλά θα έρθει μια ομάδα η οποία θα έρθει να χτυπήσει το παιχνίδι. Θα σας δώσει χώρους. Ναι, θα έρθουν και αυτοί να παίξουν. Είναι μια καλή ομάδα. Εμείς το περιμένουμε αυτό το παιχνίδι όπως και όλος ο κόσμος. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Όπως είπαμε, είμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Πιστεύω θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Θα δώσουμε ακόμα παραπάνω για εκείνο το παιχνίδι γιατί είναι ιδιαίτερο. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Πώς το περιμένεις αυτό το Ηράκλης ΠΑΟΚ? Νομίζω ότι ξέρεις ότι ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Προσωπικά το περιμένω πώς και πώς. Και εγώ το ίδιο. Πιστεύω όλη η ομάδα. Όλη μας έτσι. Όλη η ομάδα, έτσι. Είναι ένα κίνητρο και για εσάς νομίζω. Λογικό είναι, λογικό είναι. Τι είναι για σένα αυτά τα παιχνίδια? Έχεις καιρό να ζεις ένα τέτοιο μάτς. Βέβαια, ένα ντέρμπι εδώ στην Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνεις τι σημαίνει για τον κόσμο του Ηρακλή και το πόσο χαρά θα τους δώσετε εφόσον πάρετε τους 3 βαθμούς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ήδη έχετε μπει αυτό που λέμε στην πρίζα ή ακόμα είναι νωρίς? Γιατί το παιχνίδι αργεί, 18 του μηνός θα γίνει. Σίγουρα, όσο περνάνε οι μέρες θα το γίνουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά το περιμένουμε. Για μένα αυτό το παιχνίδι θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν έχω ξαναπαίξει σε τέτοιο ντέρμπι εδώ πάνω. Εντάξει, θα δείξει. Πιστεύω θα είναι όλα καλά. Μπορεί ο Ηρακλής? Σίγουρα. Έχουμε δείξει πως με όλες τις ομάδες μπορούμε. Δεν νομίζω και το μπορεί ο Ηρακλής. Ούτε φοβόμαστε κάποια ομάδα. Μπράβο, το μπορεί ο Ηρακλής, Γιάννη, το γενικεύω λίγο από την άποψη ότι πάντα στα χαρτιά αυτά και πάντα θεωρητικά ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα σχετικά βατό, χωρίς μεγάλα παιχνίδια, χωρίς ντέρμπι κτλ. Που ο Ηρακλής πήρε αυτούς τους 6 βαθμούς. Και από εδώ και πέρα έχετε ΠΑΟΚ, έχετε ΑΕΚ, έχετε Ατρόμητο, έχετε Ολυμπιακό, έχετε Παναθηναϊκό, έχετε Αστέρα, έχετε. Διαφορετικό πρόγραμμα. Πιο δύσκολο. Πάντα θεωρητικά έτσι. Εκεί πάει το μπορεί. Το ότι παίζουμε αυτές τις ομάδες ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο, έτσι. Και μπορεί να είναι και καλύτερα, λες. Θα είναι και καλύτερα, διότι αυτές οι ομάδες θα έρθουν να παίξουν ποδόσφαιρο, όχι να κλειστούν πίσω. Και αυτό σας αρέσει εσάς? Ναι, σίγουρα. Μακάρι να το βγάλετε στο γήπεδο. Σίγουρα και όπως είπες και εσύ, το έχουμε και περισσότερα κίνητρα. Οπότε και αυτό βοηθάει. Παίζει το ρόλο του, έτσι, όπως και να έχει. Ναι. Πες μου για σένα, σε βλέπουμε σε πολύ καλή κατάσταση, να μην σε ματιάξουμε, να τα δίνεις όλα, να μάχεσαι είτε στον άξονα είτε στα πλάγια, κυρίως στα πλάγια. Νιώθεις και εσύ ακόμα πιο έτοιμος πλέον να βοηθήσεις την ομάδα? Στα πρώτα δύο δεν σε είχαμε δει μετά από απόφαση του προπονητή, αλλά από τη στιγμή που πήρες χρόνο συμμετοχής έχεις καπαρώσει τη θέση. Εντάξει, προσπαθώ να δίνω το καλύτερό μου αυτό πάντα. Προσπαθώ να κάνω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής και από εκεί και πέρα επιλέγει ο coach τι θα κάνει. Το ξέρω ότι σε έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές και έχεις απαντήσει, αλλά πάλι τίθεται το ερώτημα εάν θέλει ο Γιάννης Πασάς να βλέπει τον Γιάννη Πασά στον άξονα ή αν θέλει να τον βλέπει στη γραμμή. Πιστεύω είναι καλύτερα μέσα. Προτιμώ το κέντρο παρά τα άκρα. Παρά το ότι εμείς απ' έξω βλέπουμε να κάνεις καλό παιχνίδι και στα άκρα και στη γραμμή, όπως λέμε. Εντάξει, έχω συνηθίσει και έξω, αλλά μέσα μου έχω πιο πολύ χώρο. Μπορώ, δεν ξέρω. Έτσι μου βγαίνει. Δεν ξέρω αν η απόδοση είναι καλύτερη στα άκρα ή στο κέντρο, αλλά εγώ νομίζω ότι μέσα μου βοηθάει καλύτερα. Στα τελευταία δύο παιχνίδια σας έχουμε δει να κάνετε κάτι που στα πρώτα δεν το κάνατε πολύ, να σουτάρετε.
Και εσύ και ο Παύλος ο Κυριακίδης και ο, καλά, ο Απόστολος και ο Γιάννης Ολκίνας το κάνουν ως επιθετική. Είναι κάτι που πλέον έχει μπει και μέσα στις προπονήσεις που θέλει να περάσει και ο προπονητής, να ψάχνετε ναι, το σουτ. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, γιατί αυτό μας λέει και συνέχεια ο προπονητής, αν δεν σουτάρεις δεν βάζεις γκολ. Πρέπει να σουτάρεις, είτε μπορεί να μην το βάλεις ή να χτυπήσει κάπου, π.χ. χθες το δοκάρι μπορεί να περνούσε από το Βελίδι και μέσα από πίσω το Τόλης ήταν μόνος. Θα το βάζει αυτός. Εντάξει, και αν σουτάρεις δημιουργείς προϋποθέσεις πάντα. Και εσύ το ψάχνεις τον γκολ, έτσι. Ναι, πιστεύω θα έρθει κάποια στιγμή. Θα έρθει μακάρι κάποια στιγμή. Να είναι σύντομα. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή ξεκούραση και θα τα πούμε ευχαριστώ, ξανά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.